και δείτε η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας δεν θα φύγει τόσο καλά ο Φαούστο, αντίθετα πετάγεται και θέλει να οδηγήσει Cloudburst, έρχεται στη συνέχεια και ο Φαούστο και πιο έξω και ο Ork θέλει να πλησιάσει με τους πρώτους από την εσωτερική προθήκη, όμως opening time που έχει καλό βήμα, στρώνει βήμα και θέλει να βγει και μπροστά. Αναγκάζεται να πιέσει ο Cloudburst για να ακολουθήσει, ο Φαούστο μένει πιο πίσω στο κάγκελο σαν Σοφεράτο, ο Ork στη συνέχεια και στην τελευταία θέση finishing touch. Ωστόσο ο όμιλος είναι πολύ κοντά, ο ένας πίσω από τον άλλον και βλέπετε μέσα σε 3-4 μήκη το πολύ είναι άπαντες. Με το νούμερο 3 opening time πάντα να οδηγεί την υποδρομή έχοντας δίπλα του τον Cloudburst πιο πίσω. Φαούστο καραδοκεί στη τρίτη θέση, ο Ork όμως αναγκάζεται να είναι υποπίεση για να βρίσκεται σε επαφή κυρίως με το βασικό του αντίπαλο την ώρα που θέλει να βγει τρίτη ρόδα για να επιτεθεί στους δύο πρώτους από το κάγκελο. Βρίσκεται σταθερό στο Σοφεράτο πίσω τελευταίος και πολύ έξω finishing touch. Όλα αυτά καθώς πάμε πλέον για τελική ευθεία, είμαστε τελευταία στροφή και ο Φαούστο θέλει να επιτεθεί στους δύο πρώτους. Ωστόσο έχει κάνει οικονομία opening time και στο βήμα του θέλει να κρατήσει αποκρούοντας την αρχική επίθεση του Cloudburst και απ' έξω βέβαια έρχεται πλέον και ο Φαούστο που θέλει να καθαρίσει τον όμιλο, έρχεται προς το τέλος λοιπόν και περνά. Φαούστο θέλει να ξεφύγει από το νούμερο 3 opening time, έρχεται απ' έξω και Ork με απειλητικές διαθέσεις, θέλει και την νίκη. Ork με εντυπωσιακό τέλος, είναι πολύ δυνατός, είναι πολύ μαχητικός, θέλει να σκεπάσει τον Φαούστο. Ork απ' έξω είναι δυνατός, νούμερο 6 Ork, νούμερο 1 Φαούστο, στη συνέχεια finishing touch, νούμερο 5 πιο πίσω το νούμερο 2 Cloudburst. 6-1-5 το αποτέλεσμα. Βρίσκει όμιλο, είναι μαχητικός, είναι δυνατός, το επιβεβαιώνει. Έχει κάνει τρομερό τρακοσάρι. Δεν είναι είδηση για τον Ork, είναι τα μέτρα του. Ήταν και όμιλος εδώ κατά κάποιο τρόπο καλός και για αυτόν και για τον Φαούστο. Έκαναν το δίδυμο, αλλά βέβαια Ork ήταν ο νικητής. Ο Έλληνας. Το παιδί του Limit Up. 6-1 λοιπόν, 5 πιο πίσω, κλείνει το Tricast, finishing touch, μπροστά από τον ομόσταυλο Cloudburst, τον opening time. Τρομερό finish, ακολούθησε ουσιαστικά τους πρώτους. Δεν ξέρω αν το περιμένατε, ωστόσο από την προηγούμενη ήδη συμμετοχή είχε προειδοποίηση, είχε δώσει τα δείγματά του. Από την πρώτη συμμετοχή το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Είναι ένα άλογο πολύ καλό, είναι αδερφός του Δολαριούλη, μην ξεχνάμε. Εντάξει, που το άλογο ακόμα δεν είναι ψημένο, δηλαδή θα ψηθεί ακόμα περισσότερο. Αυτά τα τριετή θέλουν χρόνο και ειδικά του Κάστρο Βιωτία τα άλογα από το Limit Up θέλουν λίγο χρόνο. Δηλαδή τρέχουν τετραετή, πενταετή, τρέχουν τις αποστάσεις, ψήνονται. Είναι καλό άλογο και πιστεύω, πιστεύω από πουλάρης αυτό, δηλαδή ότι θα έχει εξέλιξη. Ναι. Πάντως συνέχισε να προσπαθεί και σήμερα τα κατάφερε, εσείς πώς τον είδατε? Τον περιμέναμε πολύ καιρό. Έχει δείξει από μικρός τις δυνατότητές του. Είχε και κάποιες ατυχίες. Σήμερα μας δικαίωσε. Και η Αλεάνα που μας έφερε το γούρι.